Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Κύριε Καπώνη, καλημέρα και ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ. Κύριε Τσόμπο, και εγώ σας ευχαριστώ και να σας καλημερίζω εσάς, τους ακροατές, και με τη σειρά μου και εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας, προκειμένου να είμαι σήμερα μαζί σας για να συζητήσουμε όλα τα θέματα στα οποία αναφερθήκατε. Τώρα, είναι πάρα πολύ νωρίς, είναι πολύ πρώιμο να κάνουμε μια αποτίμηση της έως τώρα παρουσίας του κυρίου Ανδρουλάκη ως Προέδρου πια του ΚΙΝΑΛ και στην πολιτική σκηνή της χώρας. Μπορείτε όμως να μας σχολιάσετε τα πρώτα βήματα, τα πρώτα δείγματα γραφής, και επίσης να σχολιάσετε αυτό το οποίο λέγεται δεξιά και αριστερά, ότι δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές στο βαθμό που θα έπρεπε να ενημερωθεί η κοινωνία για τις θέσεις του κυρίου Ανδρουλάκη σε μια σειρά ζητημάτων. Κύριε Τσόμπο, σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να απαντήσω στα ερωτήματά σας, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια κέντρα στην ελληνική πολιτική σκηνή οι οποίοι προσπαθούν να θολώσουν το στίγμα που έχει δώσει από την πρώτη στιγμή ο Νίκος ο Ανδρουλάκης όσο αφορά την παρουσία του και προεκλογικά, και αναφέρομαι στις σωματικές εκλογές, αλλά και μετεκλογικά σαν πρόεδρος του κινήματος αλλαγής. Mm-hmm. Τα όσα λέει σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι κάτι τα οποία τα ανακάλυψε σήμερα, τα έλεγε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και τα λέει και σήμερα. Το στίγμα του είναι ξεκάθαρο, δεν είναι θολό, δεν είναι γκρίζο και αναφέρεται σε μια σειρά από θέματα και θέσεις τα οποία έχουν σαφώς αναφορές στην σοσιαλδημοκρατία, την οποία και ευαγγελίζεται ο κύριος Ανδρουλάκης σαν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και αυτά τα χαρακτηριστικά θέλει να προσδώσει στο κίνημα αλλαγής για την επόμενη μέρα. Βέβαια, σε καμία περίπτωση ο κύριος Ανδρουλάκης δεν παραγνωρίζει τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής οικονομίας, τα οποία δυστυχώς κάθε μέρα είναι και καινούρια και απειλούν να ανατινάξουν όχι μόνο τον προϋπολογισμό τον οικογενειακό, αλλά και την οντότητα και τη σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας. Τον έχουν ήδη ανατρέψει τον κάθε προϋπολογισμό, θεωρώ, και κυρίως των ευάλωτων νοικοκυριών και των χαμηλών εισοδημάτων. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Καπώνη, επειδή εσείς ταχθήκατε από την αρχή και όχι μόνο σε αυτήν την εκλογική διαδικασία, την εσωκομματική, αλλά και στην προηγούμενη, στο πλευρό του κυρίου Ανδρουλάκη, θέλω να ρωτήσω λίγο τα διαδικαστικά. Πριν πάμε στα πολιτικά ζητήματα, έχουμε την εκλογή νέου Προέδρου. Από εδώ και στο εξής, τι θα έχουμε? Έτσι ακριβώς, για τις διαδικασίες, έτσι ακριβώς είναι, κύριε Τσόμπου, και από όσο είμαι σε θέση να ξέρω, mm-hmm. Αυτή τη στιγμή μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές όσο αφορά την διαμόρφωση του τελικού οδικού χάρτη, mm-hmm. ο οποίος θα μας οδηγήσει στην ανασυγκρότηση του κόμματος μέσα από διαδικασίες αυτοοργάνωσης στη βάση. Πρόκειται για μια διαδικασία την οποία γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν τη λέει τώρα, την έλεγε και πριν τις εκλογές, και μέσα από την οποία το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, προσδοκά και πάλι να έρθει κοντά στην κοινωνία. Γιατί όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και αυτό θα πρέπει να το πούμε, κύριε Τσόμπο, όλα αυτά τα χρόνια το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είχε θέσεις, σημαντικές θέσεις για μια σειρά από προβλήματα τα οποία ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία, αλλά ήταν μακριά από τον κόσμο, ήταν μακριά από ό,τι είχε να κάνει με τις διεργασίες οι οποίες συντελούνταν στην κοινωνία, με αποτέλεσμα το μήνυμά του να μην φτάνει ποτέ
στη βάση και όταν έφτανε ήταν θολό, ήταν γκρίζο. Και διφορούμενο κάποιες φορές. Και διφορούμενο σε κάποιες περιπτώσεις. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, κύριε Τσόμπο. Τώρα, αυτό όμως με δεδομένο, βλέπουμε βεβαίως μια ανάκαμψη, όπως είπαμε, στα δημοσκοπικά. Στις δημοσκοπήσεις οι οποίες υπάρχουν σε ό,τι αφορά τα ποσοστά του κινήματος αλλαγής, όμως προκειμένου να γίνουν όλα αυτά, προκειμένου να μην υπάρχει αυτό το θολό μήνυμα, να φτάνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, χρειάζεται όλα αυτά τα οποία μας είπατε, μια οργανωτική δομή η οποία θα είναι και σύγχρονη. Έτσι. Και θα ανταποκρίνεται και στις ανάγκες των πολιτών και στην επικοινωνία του κόμματος του Κινάλ, του Πασόκ, με τον κάθε πολιτή. Πιστεύετε ότι αυτό είναι εφικτό και τι χρειάζεται? Γιατί θέλω, το είπατε κι εσείς, ότι όλα αυτά τα χρόνια ήταν δύσκολα πολιτικά, ήταν σε βάλτο το κίνημα αλλαγής. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί και να έχετε και ορατά αποτελέσματα? Ναι, κύριε Τσόμπο, αρκεί να σας πω ότι η προσέλευση των 270.000 μελών και φίλων του κινήματος αλλαγής, οι οποίοι προσήρθαν στις ισοκομματικές εκλογές και στις κάλπες για την ανάδειξη του καινούργιου αρχηγού, αποτελεί το πρώτο δείγμα όλης αυτής της προσπάθειας η οποία έχει γίνει και, όπως είπατε και εσείς, δημοσκοπικά έχει αποφέρει τα πρώτα αποτελέσματα. Και δεν είναι, ξέρετε, τόσο πολύ οι δημοσκοπίες οι οποίες αναδεικνύουν αυτή τη μεταστροφή του κόσμου. Όλοι μας, μέσα από την καθημερινότητά μας, και εσείς και ο καθένας μας, νομίζω, είναι σε θέση να δει αυτή την μεταστροφή που υπάρχει και να συνειδητοποιήσει ότι πλέον η κοινωνία και οι πολίτες έχουν ανοίξει τα παράθυρα, έχουν ανοίξει τις πόρτες να μπούμε μέσα σαν κίνημα αλλαγής. Από εκεί και πέρα, κύριε Τσόμπο, μέσα από τις διαδικασίες, μέσα από τη συμπεριφορά μας και γενικότερα μέσα από τις πολιτικές πρακτικές που θα ακολουθήσουμε από εδώ και στο εξής, θα αποδειχθεί στην πράξη εάν θα μείνουμε ή εάν θα είναι πρόσχερο όλο αυτό όλα αυτά τα δημοσκοπικά χαρακτηριστικά. Πρόθεσή μας, όλων εμάς στο κίνημα αλλαγής και πρωτίστως του νέου μας Προέδρου, του Νίκου του Ανδρουλάκη, είναι να μείνουμε, να παραμείνουμε και να προσδώσουμε στο κίνημα αλλαγής και κατ' επέκταση στην ελληνική κοινωνία όλες εκείνες τις λύσεις, προκειμένου όχι μόνο να αυλυνθούν τα σημερινά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η κοινωνία, αλλά να μπούμε και σε μια νέα εποχή για τη χώρα μας και για τον ελληνισμό γενικότερα. Τώρα, κρίση ενεργειακή, μεγάλες αυξήσεις στα βασικά αγαθά, στα αγαθά τα οποία είναι απαραίτητα για τον καθένα μας στην καθημερινότητά του. Και βεβαίως είδαμε χθες ανακοινώθηκε και ο πληθωρισμός, ο οποίος είναι ένας πρωτόγνωρος πληθωρισμός. Έτσι ακριβώς. Φτάνουμε δηλαδή σε επίπεδα τα οποία έχουμε να τα δούμε εδώ και δεκαετίες, και θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει αντίδοτο, αν υπάρχει απάντηση από την πλευρά του κινήματος αλλαγής σε όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος πια στην καθημερινότητά του και είναι δυσβάσταχτα. Κύριε Τσόμπος, όπως πολύ σωστά είπατε, έχουμε φτάσει πλέον σε ένα επίπεδο όσο αφορά την αύξηση του πληθωρισμού, δηλαδή την αύξηση του αριθμού, η οποία μας πάει πάρα πολλές δεκαετίες πίσω. Είναι μια εξέλιξη η οποία δυστυχώς άρχισε να φαίνεται από το καλοκαίρι που μας πέρασε, και παρά τις προειδοποιήσεις των στελεχών του κινήματός μας αλλά και άλλων μελών του πολιτικού κόσμου της χώρας, η κυβέρνηση κόφευε ισχυρίζοντας σε κάθε περίπτωση και σε κάθε ευκαιρία ότι πρόκειται για μια πρόσκαιρη κρίση η οποία θα έχει μικρή διάρκεια και ότι σε κάθε περίπτωση έρχεται από το εξωτερικό και ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δυστυχώς οι εξελίξεις
δυστυχώς σας λέω, επαλήθευσαν τους φόβους που είχαμε σαν πολιτικός σχηματισμός, με αποτέλεσμα, όπως είπατε και εσείς, ο πληθωρισμός, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες από την Ελστάτ, είναι της τάξης του 6,2 για τον Ιανουάριο, ένα πρωτόγνωρο έτσι μέγεθος, το οποίο μας πάει και πάρα πολύ πίσω και εκτοξεύει τις τιμές βασικών ειδών, τα οποία χρειάζεται ο κάθε πολίτης προκειμένου να επιβιώσει, στα ύψη. Η ενέργεια, η διατροφή, οι μετακινήσεις έχουν τα πρωτεία σε όλες αυτές τις εξελίξεις, με αποτέλεσμα τα νοικοκυριά να εφίσταται μία πίεση άνευ προηγουμένου, και ειδικά όλες οι τάξεις οι οποίες έχουν χαμηλά και μικρά εισοδήματα να σφιχτιούν, σηκώνοντας τα χέρια στην πραγματικότητα ψηλά. Μπροστά σε αυτό το γεγονός, γιατί το ΠΑΣΟΚ και ο νέος του ο πρόεδρος είναι της άποψης ότι θα πρέπει να καταθέτουμε προτάσεις, να καταθέτουμε προτάσεις που να λύνουν προβλήματα και όχι να αναλωνόμαστε σε κοκορομαχίες, έκανε μια σειρά προτάσεων, μεταξύ αυτών είναι η μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα είδη διατροφής, η μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα, η αύξηση του κατώτερου μισθού, η δημιουργία ενός καινούργιου ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλό συνταξιούχος, και εν πάση περιπτώσει η μείωση των τιμών στα τιμολόγια της ΔΕΗ και όλων των φορέων οι οποίοι πουλούν ενέργεια, αντί, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε μια περίεργη πρακτική από την κυβέρνηση, αντί να επιδοτούνται οι καταναλωτές που καταναλώνουν ενέργεια, επιδοτούνται οι πάροχοι της ενέργειας με ένα τρόπο χωρίς πρόγραμμα και χωρίς στόχευση. Αποτέλεσμα όλων αυτών των αστοχιών είναι να βιώνουμε αυτά τα οποία αναφερθήκατε κι εσείς και εγώ στη συνέχεια, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να υπάρχει ένα θολό τοπίο για το τι μέλη γενέστε, και το πρόβλημα είναι μεγάλο, γιατί κύριε Τσόμπο φαίνεται δυστυχώς ότι η ακρίβεια και η αύξηση του πληθωρισμού δεν θα είναι πρόσκαιρη, δεν θα είναι μια παροδική κρίση, αλλά έρχεται για να μείνει. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή οι καθήλυνα αρμόδιοι, είτε κυβερνητικοί παράγοντες είτε υπουργοί, κοφεύουν, με αποτέλεσμα ο κόσμος να βρίσκεται μπροστά σε μεγάλα αδιέξοδα. Και σε απόγνωση, μάλιστα χθες μια δημοσκόπηση η οποία είδε το φως της δημοσιότητας σε κεντρικό τηλεοπτικό δίκτυο Πανελλαδικής Εμβέλειας, έδειξε ότι το 47% της ελληνικής κοινωνίας, του κόσμου που πήρε μέρος σε αυτήν την δημοσκόπηση, έδειξε αυτό το θέμα και το η ακρίβεια, η μεγάλη ακρίβεια, από ό,τι φαίνεται, είναι το υπαριθμόν ένα ζήτημα το οποίο βεβαίως το βιώνουμε. Τώρα, κύριε Καπώνη, να έρθουμε και λίγο να συνδέσουμε και με όλες αυτές τις αλλαγές οι οποίες προϊονίζονται από την αρχηγία του κυρίου Ανδρουλάκη και σε τοπικό επίπεδο, και θέλω να σας ρωτήσω το εξής, και με αφορμή, μάλλον και με την ιδιότητά σας την επαγγελματική, αλλά και την έως τώρα σας πολιτική, θεωρούταν πάντα ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας ένας προνομιούχος χώρος για το κίνημα αλλαγής, για το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε όλες οι θεσμικές αλλαγές οι οποίες έγιναν και ήταν γενναίες και πρωτόγνωρες στο χώρο της αυτοδιοίκησης από το ΠΑΣΟΚ, έγιναν αυτές οι αλλαγές. Ξαφνικά βεβαίως με την υποχώρηση, την μεγάλη υποχώρηση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια, χάθηκε και αυτός ο προνομιούχος χώρος που ήταν αυτοδιοίκηση για το ΠΑΣΟΚ. Τώρα σιγά σιγά, σε περίπου 1,5 χρόνο από τώρα, θα έχουμε εκλογές για την ανάδειξη των δημάρχων και των περιφερειαρχών. Εδώ
υπάρχει κάποια στρατηγική, υπάρχει κάποιο σχέδιο το οποίο είναι, βρίσκεται σε εξέλιξη και το ενδεχόμενο συνεργασιών. Και αν θέλετε αυτό να το μεταφέρουμε και σε επίπεδο περιφέρειας εδώ και των Δήμων. Κύριε Τσόμπο, όπως πολύ σωστά αναφερθήκατε, όντως ο χώρος της αυτοδιοίκησης αποτέλεσε για πάρα πολλά χρόνια ένα προνομιακό χώρο για το ΠΑΣΟΚ, υπό την έννοια ότι πέρα από τα πολλά στελέχη τα οποία διέθετε και τα οποία στελέχωναν όλες τις βαθμίδες και των δύο βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, έκανε όλες εκείνες τις μεγάλες, τις επαναστατικές θα έλεγαν αλλαγές, αρχής γενομένης από τον Καποδίστρια. Θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι το 1997, όταν νομοθετήθηκε ο Καποδίστριας, και παλιότερα με την Αιρετή Νομαρχία, και παλιότερα, ναι, εγώ φτάνω στις πιο αυτές, όταν πιο προς... έλεγα, ναι. Λοιπόν, το 1997 νομοθετήθηκε ο Καποδίστριας, υπήρχε μια πανσπερμία από δήμους, ελάχιστους δήμους και πάρα πολλές κοινότητες. Αρκεί να σας πω ότι στον Ομόητολο Καρνανία είχαμε πάνω από 200 κοινότητες. 230 νομίζω. Ναι, ναι. Κάποια στιγμή. Γιατί, ναι, ανάλογα πώς το μετράει κανείς, ναι, γιατί, ναι, είχαμε και τη δημιουργία των 10 δήμων που προκύψανε από κάποιες επιμέρους συνενώσεις. Είχαμε λοιπόν αυτές τις αλλαγές, αυτές ολοκληρώθηκαν με τον Καλλικράτη, την άλλη μεγάλη μεταρρύθμιση, το 2010, και τη θέσπιση τότε της αιρετής περιφέρειας στη μορφή που είναι και σήμερα. Mm-hmm. Βέβαια, στο σημείο αυτό, κύριε Τσόμπο, γιατί εγώ θέλω να είμαι πάντα ειλικρινής, και δεν θέλω να λέω μόνο ευχολόγια για τον χώρο τον οποίο εκπροσωπώ, δεν δώσαμε σημασία σε μια σειρά από πράγματα τα οποία θα έκαναν και τη διαφορά στη συνέχεια, άρα, αλλά και θα περιφρορούσαν όλες αυτές τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Και αναφέρομαι στην έννοια της περιφερειακής ανάπτυξης και της αποκέντρωσης. Mm-hmm. Δυστυχώς, κύριε Τσόμπο, εκεί πέρα θα έπρεπε να γίνουν πιο τολμηρά βήματα στην έννοια της περιφερειακής ανάπτυξης και της αποκέντρωσης, προκειμένου μια σειρά από λειτουργίες του κράτους όχι να μεταφερθούν στην περιφέρεια, αλλά να ασκούνται στην περιφέρεια. Mm-hmm. Μια σειρά από αρμοδιότητες, συνοδευόμενος από πόρους, να ασκούνται στην περιφέρεια, είτε από τις περιφερειαρχές αρχές, είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση. Και ερχόμαστε, και αυτό το πράγμα γίνεται εμφανέστερο στις μέρες μας, και ειδικά από την εποχή των μνημονίων, αλλά και με αποκορύφωμα την εποχή της πανδημίας, όπου η αυτοδιοίκηση, είτε αυτή είναι περιφέρεια, είτε είναι αυτή η Δήμη, κλείθηκε σε τοπικό επίπεδο να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Το κράτος, κύριε Τσόμπο, είναι πολύ μακριά από τις κοινωνίες, από τις τοπικές κοινωνίες και από τα προβλήματα τα οποία αυτές αντιμετωπίζουν. Οι κοινωνίες έχουν ανθρώπους οι οποίοι στελεχώνουν την περιφέρεια, στελεχώνουν τους δήμους, και μέσα από αυτούς προσπαθούν να εκφραστούν και να βρώσουν λύσεις στα προβλήματα. Είναι πρωτόγνωρη η όλη η συνεισφορά η οποία είχε η αυτοδιοίκηση όλα αυτά τα χρόνια για το πώς στάθηκε δίπλα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στον κάθε άνθρωπο η οποία είχε πρόβλημα, και έδωσε πραγματικά λύσεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κύριε Τσόμπο, πάμε και στο διατάφτο τώρα. Από εκεί και πέρα, κύριε Τσόμπο, όπως είπατε και εσείς, το 2023 θα είναι χρόνος, όπως προβλέπετε και βάσει της κειμενικής νομοθεσίας, τον Οκτώβριο του 2023 θα έχουμε τις εκλογές για την ανάδειξη των νέων τοπικών αρχών, είτε σε επίπεδο δήμων είτε σε επίπεδο περιφέρειας. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Λοκαρδανία, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και εδώ είναι ένα παράδοξο, ότι
Πάρα πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ πλαισιώνουν το σύνολο των δημοτικών αρχών αλλά και της περιφέρειας, έχουν δηλαδή συμμετοχή και στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και στα επιμέρους δημοτικά συμβούλια, χωρίς απαραίτητα επικεφαλής αυτών των αρχών να ηγείται κάποιο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και εδώ είναι το παράδοξο δεδομένου, και εδώ αυτό επανερχόμαστε να απαντήσουμε πάλι στο ερώτημα, που το, όχι ερώτημα, στην απορία σας πριν, ότι το ΠΑΣΟΚ υπάρχει παντού αλλά δεν φαίνεται πουθενά. Και πράγμα το οποίο αποτυπώνεται και μέσα από τις δημοσκοπήσεις που τρέχουν, αλλά και εύχομαι να αποτυπωθεί και με τον καλύτερο τρόπο στην κάλπη. Στην κάλπη, έτσι ακριβώς, όπως πολύ το είπατε. Τώρα, το τι θα γίνει, κύριε Τσόμπο, αυτή τη στιγμή, τι θα γίνει μάλλον σε σχέση με τη συγκρότηση, γιατί αν δεν κάνω λάθος, των ψηφοδελτίων, και αν θα υπάρξουν συμμαχίες με άλλα κόμματα, αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποσχολήσει τα όργανα, τα νέα του όργανα, κινήματος, πια, τα νέα όργανα του κινήματος, γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει διαμηνήσει προς κάθε κατεύθυνση ότι όλες οι αποφάσεις οι οποίες θα παίρνονται για οτιδήποτε έχει να κάνει με την κοινωνία και δι με τις τοπικές κοινωνίες θα παίρνονται συλλογικά, θα συμμετέχουν όλοι οι πολίτες και όλες οι συλλογικότητες μέσα από τις οποίες εκφράζονται οι πολίτες. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Τσόμπο, εμείς από εδώ, εγώ ή κάποιος άλλος κομματικός παράγων ή στέλεχος από κάποιο γραφείο να προειδεάσει για τις θέσεις και για τις προθέσεις της κοινωνίας για το πώς θα εκφραστεί είτε μέσα από τους Δήμους είτε μέσα από την περιφέρεια. Έχουμε ελάχιστο χρόνο, 1-2 λεπτά. Θέλω μια σύντομη απάντηση σε ένα επίσης ζήτημα. Όλο αυτό το οποίο μας αναπτύξετε ως όραμα, ως προοπτική και ως εργασία που γίνεται αυτή την ώρα για το μετασχηματισμό του ΠΑΣΟΚ προφανώς προϋποθέτει και νέο κόσμο. Έτσι δεν είναι? Αυτό το βλέπετε να υπάρχει? Κύριε Τσόμπο, ευτυχώς, και το λέω με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, επειδή συμμετείχα ενεργά στη διενέργεια των ισοκομματικών εκλογών, και ειδικά όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά από την πλευρά του Νίκου, του κύριου Ανδρουλάκη, είχα την έτσι πολύ ευχάριστη διάθεση, αλλά και ένιωσα έκπληξη πάρα πολλές φορές από την διάθεση την οποία συνάντησα από νέο κόσμο, προκειμένου να στελεχώσουν όλο αυτό το εγχείρημα το οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να προσδώσει έτσι στο ΠΑΣΟΚ και στο κίνημα αλλαγής. Πρόκειται για μια διαδικασία την οποία είχα πάρα πολλά χρόνια να δω η διεισόμαση, και γενικά έχω εκπλαγεί από τη διάθεση που υπάρχει από νέο κόσμο προκειμένου να συμμετάχουν και να στελεχώσουν τα όργανα του κόμματος μέσα από διαδικασίες, από δημοκρατικές διαδικασίες, γιατί όλα τα όργανα, κύριε Τσόμπο, όπως έχει πει επανειλημμένος ο κύριος Ανδρουλάκης, θα είναι αιρετά, δεν θα υπάρχουν διορισμένα κόμματα, και θα λειτουργούν με δημοκρατικές διαδικασίες όπως αυτές υπαγορεύονται τόσο από το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ όσο και από τις αρχές οι οποίες διέπουν διαχρονικά το ΠΑΣΟΚ. Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κύριε Τσόμπο, και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, αλλά θέλω ένα δευτερόλεπτο προκειμένου μέσα από την εκπομπή σας, γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να απευθύνω μία έκκληση, μία πρόσκληση θα έλεγα, σε όλους τους ανθρώπους της Δημοκρατικής Παράταξης να συμμετάσχουν σε όλες αυτές τις διαδικασίες οι οποίες πρόκειται να αρχίσουν σύντομα για την ανασυγκρότηση του κινήματος αλλαγής, προκειμένου για μια ακόμη φορά το ΠΑΣΟΚ να έχει τη θέση που το αξίζει στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό, ούτως ώστε να αρχίσουμε πλέον να μιλάμε για μια καινούργια αλλαγή. Θα έχουμε την ευκαιρία, γιατί από εδώ και στο εξής θα βλέπουμε όλο αυτό το σχέδιο να εξελίσσεται. Έτσι, για ακριβώς να το συζητήσουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.